Λοιπόν, θα μιλήσουμε σχετικά με τον Φρέντερικ, το δεύτερο. Το Φρέντερικ τον Χόχενστάουφερ. Μιλήσουμε. Γερμανία. Την επαρχία τη Χουάπια, αν ξέρετε. Στη Γερμανία. Ήταν διαφωτιστή. Ο πρώτο διαφωτιστή. Βασίλευσε από το 214 μέχρι το 1250 μετά Χριστό. Και γι' αυτόν οι πάπες δεν το δέχτηκαν. Δεν το δέχτηκαν γιατί είχε άλλα μυαλά. Λοιπόν, να κάνουμε πρώτα απ' όλα μια μικρή εισαγωγή. Το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος πέφτει το 484 μετά Χριστό. Βασικά ήταν το τελευταίο, ήταν το βασίλειο της Σοϊσόντς, το δυτικό μέρος. Ανατολικό μέρος ήταν το Βυζάντιο. Στη Δύση ήταν το βασίλειο της Σοϊσόντς. Αυτό τους Ρωμαίους εκεί, το τελευταίο Ρωμαίο αυτοκράτορα των Αιγίδιων, τον έριξε ο Κλώβης, ο Φράγκη. Τον Αιγίδιο. Αιγίδιος. Ήταν ο τελευταίος Ρωμαίος αυτοκράτορα στη Σοϊσόν και ήρθαν αυτοί οι Φράγκοι. Οι Μεροβίγγοι, η δυναστεία των Μεροβίγγιων, έχετε ακουστά. Ναι, ναι. Ο Κλώβης. Αργότερα, τη δυναστεία αυτή τη διαδέχονται οι Μάκης Τερτόμους. Η Μάκης Τερτόμου, δηλαδή η μάγιστη του οίκου, δηλαδή. Ήταν έναν είδος αντιβασιλής. Και ο πιο ισχυρός από αυτούς έγινε ο Κάρο Μαρτέλ. Κάρο Μαρτέλ, ο οποίος το 732 μετά Χριστό νίκησε τους Άραβες στη μάχη του Tours ή του Poitiers, στην κεντρική Γαλλία. Poitiers ή Tours, ναι. Δηλαδή περάσαν τα Πυρηναία όρη, την Ισπανία, η Σαρακινή και φτάσαν μέχρι την κεντρική Γαλλία. Όταν τους νίκησε, έγινε ισχυρή οικογένειά του δηλαδή. Το Carmel Theory διαδίχεται ο Πεπίνος και αργότερα ο Πεπίνος ο Βραχής και αργότερα ο Καρλομάγνος. Ο Καρλομάγνος στέφθηκε βασιλέας του Ρωμαίου το 800 μετά Χριστό. Άρα τι γίνεται τώρα. Υπάρχει στην Ανατολή το Βυζάντιο, το οποίο δεν λέγεται Βυζάντιο. Το Βυζάντιο είναι σύγχρονος όρος. Είναι το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος. Yeah. Και στη Γερμανία, στο Άχεν σε εγγυμένα. Και αυτό ο Βίζας που λέει. Αυτό είναι στην αρχαία Ελλάδα. Ήταν το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος. Και το 800 μετά Χριστό, στο Άχεν της Γερμανίας, ο Καρλομάγνος είναι ο βασιλιάς της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Άρα υπάρχουν δύο αυτοκρατορίες, ας πούμε. Οι οποίες δεν είναι ακριβώς Ρωμαϊκές, αλλά είναι η συνέχεια της Ρώμης. Yeah. Ωραία. Και λόγω της βλακής που έκαναν οι Αθηναίοι, η Ειρήνη Αθηναία, δεν ενώθηκαν. Υπήρχε ευκαιρία να ενωθούν, να γίνουν ένα. Η Ειρήνη Αθηναία τι έκανε. Αυτή αρνήθηκε τον γάμο με τον γιο της. Σκότωσαν και τον γιο της και έγινε. Ήταν διαχωρισμός. Έγινε ο διαχωρισμός. Λοιπόν, αργότερα, το 1071, το Βυζάντιο δέχεται ένα πανίσχυρο πλήγμα. Είναι τη μάχη του Μαντζικέρτ. Έρχονται οι Σελτσούκ, οι Τουρκουμάνοι, οι Σελτσούκοι του Τουρκουμάνοι και άλλες φίλες, οι φίλοι του Τάνισμεντ και άλλες φίλες του Τουρκίες. Και καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος της αυτοκρατορίας. Στον 11ο αιώνα, επίσης τώρα, εμφανίζεται η οικογένεια Χόκτεβιλ από τους Νορμανδούς της Βόρειας Γαλλίας. Η οικογένεια Χόκτεβιλ, πολύ γνωστή οικογένεια. Χόκτεβιλ. Είναι Ρωμανδοί. Από αυτούς έρχεται ο Ρόμπερτ Γκισκάρντ. Ρόμπερτ Γκισκάρντ. Γκισκάρντ. Αυτός κατεβαίνει με μια μικρή ομάδα από στρατιώτες, κατεβαίνει στην νότια Ιταλία. Διώχνουν τους Βυζαντινούς, γίνεται ο άνθρωπος του Πάπα Γρηγόριου. Και τι γίνεται τώρα. Αυτός πολεμά και το Βυζάντιο, πολεμά τους. Διώχνουν τους Βυζαντινούς από την νότια Ιταλία, Νάπολη. Εισβάλλει στην ίδια το Βυζάντιο ο Ρόμπερτ Γκισκάρντ. Και τι γίνεται τώρα. Ο Χένρι της Γερμανίας τον προσβάλλει ο Πάπας, ο Παπάς Γρηγόριος ο 7ος, του λέει θα γονατίσει του. Ναι, γονατά. Με την άλλη μέρα όμως τι κάνει ο Χένρι. Φέρνει τα γερμανικά στρατεύματα και πουλουρκούν τη Ρώμη. Πουλουρκούν το Πάπα μέσα στο το κάστρο του Σαράντζελο. Καστέλα. Εκεί πέρα. Ο Πάπας τι κάνει. Φωνάζει τον Ρόμπερτ Γκισκάρντ που ήταν στο Βυζάν, ήταν στην Ελλάδα και πολεμούσε τους Βυζαντινούς. Έρχεται πίσω και τι κάνουν και αν τη Ρώμη. Και αν τη Ρώμη. Αυτό γιατί, έγινε το 1084. Γιατί δεν σαν σύμμαχοι του Πάπα. Να διώξει του Πάπα. Σύμμαχοι του Πάπα, του καλεί ο Πάπα και κέντρο Ρώμη. Ο Ρόμπερτ Γκισκάρντ. Αντί να στηρίξουν την Ρώμη. Μπράβο, μπράβο. Λίγο αργότερα εμφανίζεται ο Ρότζερ ο δεύτερο στη Σικελία. Ο Πάπα τι έγινε.
Παράμυνα. Ναι, παράμυνα. Λοιπόν, μετά εμφανίζεται λίγο αργότερα, εμφανίζεται ο Ρότζερ ο δεύτερος, στη Σικελία, στο Παλέρμο. Το Παλέρμο γίνεται ένα κέντρο γνώσης, αρχιτεκτονικής γνώσης, μαζεύονται σοφοί, μέχρι και άραβες σοφοί. Έλληνες σοφοί, Λατίνοι σοφοί, ο Ρότζερ ο δεύτερος, μεγάλη μορφή. Αν πάτε σήμερα στο Παλέρμο, όλα τα παλάτια, όλη η καθεδρική να είναι από τον Ρότζερ ο δεύτερο. Η κόρη του, λοιπόν, η Constance, μικρή, ωραία, δεν την γνώρισε, πέθανε. Όταν γεννήθηκε αυτή, του είχε ήδη πεθάνει. Ο Ρότζερ ο δεύτερο. Αυτή παντρεύεται. Αυτή δε, ο διάδοχο του μεγάλου, του Ρότζερ ο δεύτερο. Μεγάλη μορφή. Στο Παλέρμο. Με του σοφού, με τα καθεδρικού ναού μέχρι σήμερα. Να πάτε να δείτε το. Καπέλα Παλατίνα και όλα αυτά. Με μοσαϊκά. Λοιπόν, και η κόρη του βασικά προδίδει την οικογένεια των Χόκτιβιλ. Αυτή είναι η δυναστεία των Χόκτιβιλ που ξεκινά από τον Ρόμπερτ Γκισκάρ. Α, συγγνώμη. Ξεκινά, είναι και η πρώτη σερβοφορία. Η πρώτη σερβοφορία γίνεται το συμβούλιο στην Κλερμό. Το γνωστό. Τον Ερημίτη. Μπράβο, είναι ο Πάπα Ουρβανό. Η πρώτη σερβοφορία ξεκινά με τον Πέτρο τον Ερημίτη. Αυτό το έκανε η θάλασσα. Έχουν το σπεριγκλώνο του κομμάτι. Και αργότερα ξεκινά ο Πόχεμουντ. Πόχεμουντ είναι ο γιο του Ρόμπερτ Γκισκάρ. Όχι μου το τράντο. Ο Γκόρφι ο Βιλόν, ο Αλέξιος Κομνηνός, που στέλνει το στρατηγό των Αντίκη και τα λοιπά. Και εκεί γίνονται τρία βασίλεια. Όταν νικούν στην πρώτη στρατοφορία, οι στρατοφόροι γίνονται τρία βασίλεια. Το βασίλειο της Αντιόχειας, βασίλειο της Ιερουσαλήμ και βασίλειο της Έδεσσας. Όχι Έδεσσα στην Ελλάδα, Έδεσσα στην Αρμενία, στο Κουρδιστάν. Τρία βασίλεια. Η δεύτερη στρατοφορία ήταν μια αποτυχία με τον Λούι της Γαλλίας και τον Κόνραντ της Γερμανίας. Η τρίτη σαββοφορία είναι και η πιο γνωστή. Η τρίτη σαββοφορία. Όπου ήταν ο Φρέντερικ Παπαρόζα. Πεθαίνει αυτός κολυμπώντας και αγκυρώθηκε. Οι Γερμανοί ήρθαν με ένα τεράστιο στράτευμα και θα μπορούσαν να καταλάβουν. Να διώξουν τους Τούρκους μια και πάντα. Αλλά δυστυχώς πνίγηκε στη Σιλεύκια, στον ποταμό του, στον Καλίκανο, ο Παπαρόζα και έφυγαν οι Γερμανοί. Ο Φίλιππος Αύγουστος, ο Ριχάρδος Ροντόκαθος, από ό,τι είχαν να πάρουν την Ιερουσαλήμ, κατάλαβαν την άκρα. Βασικά ήταν η άκρα βασικά. Μάξι με τη Σαλατή. Λοιπόν, και γίνεται μια αναγωγή τέλος πάντων. Η τέταρτη στερεοφορία είναι η γνωστή με τον Τάντολο, που προδίδουν τον Βυζάντιο. Οι Βενετοί κυρίως. Προδίδουν τον Βυζάντιο, καταλαμβάνουν το. Ωραία. Το Βυζάντιο λοιπόν γίνεται αυτοκρατορία της Νίκαιας, δεσποτάτων της Ηπείρου και προσπαθούν σιγά σιγά να. Αυτού του χτυπούν και οι Βούλγαροι πάνω τους Λατίνους. Γίνεται το Λατινικό Βασίλειο. Λοιπόν, τώρα. Επιστρέφουμε τώρα στο Ρότζερ το δεύτερο. Όταν πεθαίνει, διαδέχεται η Κόνσταντς, η κόρη του. Η κόρη του, η Κόνσταντς, λοιπόν, προδίδει την οικογένεια του Χόκτιβιλ. Την Ορμανδική δυναστεία. Και παντρεύεται τον Χένρι, όχι τον Χένρι που ήταν στη Ρώμη, τον πατέρα του Φρέντερικ. Και αυτή είναι η οικογένεια Χόχενστάουφεν στη Γερμανία, που παίρνουν την εξουσία. Τη δυναστεία Χόχενστάουφεν στην Γερμανία. Με το γάμο αυτό, ουσιαστικά με πραξικοπηματικό τρόπο, μέσω της οικογένειας δηλαδή, κατάλαβε χωρίς πόλεμο τη Σικελία και τις νορμανδικές χτίσεις, οι Γερμανοί. Η Ιερή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, λοιπόν. Η Δυτικό Ρωμαϊκό Κράτος, η Ιερή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Λοιπόν, και εκεί γεννιέται ο μεγάλος, το θέμα, αυτή είναι η εισαγωγή, έτσι. Λοιπόν, ωραία. Και γεννιέται ο Φρέντερικ, ο δεύτερος. Φρέντερικ ο δεύτερος, ο μεγάλος διαφωτιστής. Λοιπόν, αυτός γεννιέται το 194. Άκου τώρα, υπήρχε η φήμη ότι η Κόνσταντς το γέννησε ότι ήταν ενόθωμη παιδί, κάποιου χασάπη και το γέννησε μέσα στην αγορά αυτή. Αυτή, δημοσίως γέννησε, γυμνή, μέσα στην πλατεία, με όλους χωριάτες να μαζεύονται και να γελάνε, τέλος πάντων, και το γέννησε εκεί πέρα. Ο Χένρι πεθαίνει 2 χρόνια αργότερα, η Κόνσταντς είναι βασίλισσα της Σικελίας, επίτροπος του τουμορού. Στη Γερμανία διαδέχεται ο Ότο Μπρούνσουικ. Άλλα 2 χρόνια αργότερα πεθαίνει και η Κόνσταντς, 4 ετών είναι ο βασιλιάς της Σικελίας. Ένα μωρό, 4 χρόνια ήταν ο Φρέντερικ. Με βασιλιά τον Ότο Μπρούνσουικ στη Γερμανία. Ωραία. Τον υποστηρίζει ο Πάτερ Ινοκέντιος ο Τρίτος. Ως εκεί ήταν εντάξει με τους Πάπες. Μετά έρχεται η ρήξη με τους Πάπες. Αυτός το βοηθά. Βασικά, 18 χρόνια να γίνει βασιλιά στο Ρωμαίο. Ξεκινά ένας εμφύλιος πόλεμος με τον Ότο Μπρούνσουικ, με τη βοήθεια του Φίλιππου Αυγούστου, τον νικούν στη μάχη του Πουιβίν και το 214 είναι βασιλιάς της Γερμανίας και της Ιταλίας, ο Φρέντερικ. Το στηρίζει και ο άλλος Πάπας, ο νέος Πάπας, ο Πάπας Ονόριος. Και αυτός ήταν μαζί του. Δηλαδή αυτοί οι δύο ήταν μαζί του. Μετά έρχεται η λήξη.
Λοιπόν, μετά το 1215 παντρεύεται τη Γιολάντα της Ιερουσαλήμ. Και πάλι με πραξικοπηματικό τρόπο, με παντριά, γίνεται ο διάδοχος της Ιερουσαλήμ, του βασίλειου της Ιερουσαλήμ δηλαδή, ο αυτός. Λοιπόν, και τώρα βγαίνει ο Γρηγόριος, ο Πάπας Γρηγόριος, ένας άλλος Πάπας. Δηλαδή ήταν ο Πάπας, πώς ήταν ο πρώτος, αυτός που το στήριξε ήταν ο Νεοκέντιος, μετά ήταν ο Νόριος, αυτή ήταν μαζί του. Και βγαίνει ο Γρηγόριος. Ο Γρηγόριος είναι αυτός που ξεκινά τις φασαρίες. Ο Νόριος ήταν σειρά του Νεοκέντη. Ο Νεοκέντιος ανέβηκε στο θρόνο σε ηλικία 23 χρονών. Μάλιστα. Είναι ο πιο ισχυρός Πάπας. Τι άλλο έκανε ο Νεοκέντιος? Θησαυρία. Τι άλλο? Θησαυρία. Αλλά. Α. Ο. Μάλιστα. Εγώ μιλάω και εγώ με Θεός. Σωστό. Λοιπόν. Μάλιστα. Τώρα η φασαρία ξεκινά με τον Πάπα Γρηγόριο. Αυτό είναι που δεχόμενο τον Πόχα Σταύρου. Και όταν θα αναλύσουμε και την προσωπικότητά του, θα καταλάβετε πολύ απλά. Πολύ, πολύ, πολύ γιατί. Πρώτα απ' όλα είχε αναλάβει να κάνει την. Α, η πέμπτη στεροφορία είχε αποτύχει. Είχε γίνει και η πέμπτη στεροφορία στην Βόρεια Αιγύπτο, απότυχε και αυτή. Λοιπόν, την έκτη στεροφορία την ανάλαβε ο Φέτεροκ. Και την έκανε, ανέβαλε συνεχώς, μέχρι που τον έκαναν excommunicated, δηλαδή τον έκανε excommunicated, τον αφόρησε ο Πάπας Γρηγόριος. Πρώτη φορά, δεύτερη φορά. Ο Φρέντερικ τότε ξεκινά χωρίς τους ιερείς, μόνος του, χωρίς καμία εξουσία με πάπες, χωρίς συνοδεία από πάπες. Λοιπόν, στέκεται έξω από την Ιερουσαλήμ, δεν χτυπά την πόλη, δεν βουλιοχεί την πόλη, και κάνει τη συμφωνία, ειδική συμφωνία με τον Αλ Καμίλ. Ο Αλ Καμίλ ήταν ανεξιός του Σαλατίν. Και ήταν και ο Σουλτάνος. Και τι συμφωνία κάνανε? Δεν έχει. Να το αφήσουν οι Ιερουσαλήμ, τη Ναζαρέθ και το Πέθλεχε. Γιατί τις ιερές πόλεις του Χριστού. Να μπορούν να μπαίνουν μέσα. Έχει καρέκλα. Πάρε ρε μια καρέκλα από εδώ πέρα. Από στο Ζήνει, συμφωνία. Τους επιτρέπουν να μπορούν να πηγαίνουν έτσι όπως κινητές. Εγώ δεν έχω τότε από εγώ, όποιον προσκυνθεί πιάνε τον τρώγανε. Να φανταστείτε τώρα, η οικογένεια Ήπελη, η πολύ γνωστή οικογένεια Ήπελη που ήταν στην Πυρητό, τις αφήγανε εναντίον του. Οι Knights Templars, οι Ναΐτες, οι Πότες. Ξέρω ότι στείλανε γράμμα του Αλ Καμίλ, του λένε να τον δολοφονήσουμε τον Φέντερικ. Ο Αλ Καμίλ τι κάνει? Όπως πήρε το γράμμα, το δίνει στον ίδιο τον Φέτρεμε και του λέει: ορίστε, οι Ναΐτες υπότες τι κάνουν αντίο σου. Καταλάβες. Συμφέρονται αυτά. Είναι λόγω του Πάπα που τα κάνουν αυτά. Λοιπόν. Όχι, δεν είναι λόγω του Πάπα. Οι Ναΐτες έχουν εκφυλιστεί. Ναι. Και του συμφέρει να γίνεται συνέχεια πόλεμο. Ναι. Όπως κάνει του Κοτσίνα εδώ, για τον ναι. Ελληνισμό ρε παιδιά, να πληρώνω. Που λες, και διότι δεν είχε την εξουσία του Πάπα, φόρεσε μόνο το στέρμα στον Άγιο των Αγίων, στο Holy Sepulchre στην Ουσαμή, ο Φρέντερικ. Λοιπόν, τον Φρέντερικ τον στήριζαν οι Φρανσισκανοί, οι λεγόμενοι Spirituals και οι Ιωγκαμίτες. Μάλιστα, βγήκε και τότε μια φήμη ότι θα έρθει και η δεύτερη παρουσία. Θα έρθει η δεύτερη παρουσία. Ο Φρέντερικ θα πάρει τα χρήματα από τους Πάπες και θα τα δει στους φτωχούς. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Πάπα Γρηγόριο που μιλάμε τώρα. Λοιπόν, το 1230 ανέρεσε τον αφορισμό, αλλά λίγο αργότερα τον ξαναέβαλε πίσω τον αφορισμό. Λοιπόν, τότε οι Πάπες, ο Πάπας, ο Γρηγόριος δηλαδή, δημιούργησε τη λεγόμενη Lombard League, την Ένωση των Λομπαρδών, και δημιουργήθηκε και έγινε ολόκληρη αντίσταση στη Γερμανία, στην ίδια τη Γερμανία και τους Κέσους Λομπαρδούς στη Βόρεια Ιταλία. Λοιπόν, μέχρι και ο γιος του, ο γιος του Χένρι στέφεται ανήλιο τον πατέρα του, όπου νικούν τον Χένρι. Και βάζει διάδοχο το γιο του, τον Κόνραντ. Λοιπόν, ο Φρεντρίκος νικά το γιο του, τον Κόνραντ. Κόνραντ ήταν ο διάδοχος του. Κόνραντ, λοιπόν. Νικά τους Λομπαρδούς στην Πορτονουόβα, αποτυχαίνει να καταλάβει την Πρέσκια. Ο Πάπας Γρηγόριος τον ξαναφορίζει για τρίτη φορά. Ο Φρέντερικ αποτυχαίνει να καταλάβει τη Ρώμη, αλλά καταλαμβάνει το Πενεβέντο. Ο Φρεντρίκος καταλαβαίνει τη Φεράρα, τη Ραβένα, τη Φένσα, την Κόρτε Φαρέτα. Όταν ο Γρηγόριος πεθαίνει, ο Πάπας Γρηγόριος. Μα με τόσα που το χάνει. Πέθανε.
Αντί. Και ο Φέντερικ τι έκανε. Ο μόνο κατσιφίζει. Το κλεφτρώνει μόνο ζημετόσα που του έχω κάνει. Και μου έσκαθε να πάω πάρα το θα διαβάσω τα απομνημονήματα του Φρυδερίκου. Λοιπόν, και είπε να φιλήσει για τη Ρώμη. Αφού πέθανε, αφού εγώ δεν πολεμώ τη Ρώμη, λέει τον Πάπα Γρηγόριο πολέμα. Όταν πέθανε ο Πάπα Γρηγόριο, απέσαιρνα στα θέματα του από τη Ρώμη. Έτσι. Λοιπόν, άκου τώρα. Βγαίνει ο Ινοκέντιος ο Τέταρτος. Μετά το θάνατο του Γρηγόριου, βγαίνει ο νέος Πάπας. Ο νέος Πάπας στην αρχή του πέσε το φίλο. Αργότερα δραπετεύει, ακριβώς όπως τον Μακάριο που δραπέτευσε και πήγε στα Ηνωμένα Έθνη. Ωραία. Ο Πάπας Ινοκέντιος τώρα φεύγει. Δραπετεύει το 1245, πηγαίνει στη Λιόντς και καλεί ένα συμβούλιο. Και πρόσεξε πώς τον αποκάλεσε στο συμβούλιο τώρα. Είναι ο Σουλτάνος της Βαβυλώνας. Ο Σουλτάνος της Βαβυλώνας λέει. Και από κάτω η χωρική μου κάτω. Ότι αυτό είναι ο Θεός, ο Πάπας είναι ο Θεός. Ο Σουλτάνος της Βαβυλώνας, η πόλη της Βαβυλώνας. Η πόλη της Βαβυλώνας. Ο Σαρακινός, ο αυτός που ακολουθεί τα έθιμα και τα ήθη και τα έθιμα των Σαρακινών. Ο αιρετικός, αυτός που έχει χαρέμει από ευνούχους, ο αιρετικός. Και ξεσήκωσε τον κόσμο στη Λιόν, στο συνέδριο της Λιόν, ο Ινοκέντιος ο Τέταρτος. Ωραία. Ο Φρέντερικ καταστρέφει την Αλταβίλα στη Ελβετία. Ο Πάπας υποστηρίζει έναν ευγενή, τον Χένρικ Ράσπε, στη Γερμανία. Να γίνει αυτός ο βασιλέας. Οι αρχιεπίσκοποι της Κολόν και της Μέινς στη Δυτική Γερμανία και αυτοί αποκηρύσουν τον Φρέντερικ. Ο επαναστάτης Χένρικ νικά και τον πρίγκιπα Κόνραντ στη Φραγκφούρτη. Στην πολιορκία της Πάρμας ηττείται ο ίδιος ο Φρέντερικ. Οι Πολωνέζοι νικούν και τον πρίγκιπα Ένζιο, τον γιο του, τον άλλο γιο τον Ένζιο, και τον φυλακίζουν. Ο πρίγκιπας Ένζιος ήταν 23 χρόνια φυλακή μέχρι το θάνατό του. Από τον Φρυδερίκο. Ναι. Ένας στρατηγός του, ο Πιέτρο Καπότσι, τον νίκησαν πάλι οι Πάπες. Ο Φρέντερικ όμως παρόλα αυτά ξανακατάλαβε τη Ραβένα. Ο πρίγκιπας Χόνραντ νίκησε τον Βίλιαμ της Ολλανδίας που ήταν εχθρός του πάλι με τους Πάπες. Και οι Ολλανδοί πήγαν με τον Πάπα. Ο Φρέντερικ ξανακατάλαβε τη Ρωμάνια, τη Μάρση, το Σπολέτο και πέθανε από δυσεντερία το 1250. Δηλαδή ήταν αφράγγι που δεν τηρίασε. Πιθανό. Θα μπορούσε να νικήσει το εφήλιο μόνο. Είναι το τελευταίο κόλπο για το κατσιφί που σκέφτομαι. Α, δυσεντερία. Εδώ το έχω. Εδώ το διάρειες. Να βγάλει διάρειες. Μπορεί να πεθάνει κάποιος από εδώ. Να, δυσεντερία. Θα το δοκιμάσω σε σένα. Να βάλω τριπλάσια δόση στον άλλον το κλέφτη. Αντί να κλέβει τους στόχους, να πίνει το γάλα, να κλέβει τους στόχους, έφαγε και την καμήλα. Λοιπόν, 80 εκατομμύρια, ένα τεσάρι, βγήκε τότε, όταν πέθανε. Και τώρα μου κάνουν όλοι το φίλο, ελά να τα βρούμε. Τι να βρούμε ρε πούστιδες, μου αφήσατε κανένα κόκκινο, τι να βρούμε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Βγήκε μάλιστα και ο μύθος, ότι δεν έχει πεθάνει ο Φρέντερικ, ότι είναι στην έρχομα. Και περιμένει να ξυπνήσει και να ξαναξυπνήσει. Το ίδιο με το συμπεθερό του. Ναι. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει για τον Φρέντερικ Παπαρόζα, τον παππού του. Και πού είναι, κλεισμένος μέσα σε ένα μαύρο γρανίτο. Ναι, μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Α, γεια σου. Γεια σου, Γλίτσα, έλα. Δώστε μια καρέκλα στην κοπέλα μας, τώρα μας κορίτσι. Λοιπόν, ο τάφος του βρίσκεται στο καθεδρικό ναό του Παλέρμου. Μαζί με τον πατέρα του, τον Henry, τη μητέρα του, τη Constance και τον Ρόζιο το δεύτερο. Είναι 4 σαρκοφάγοι. Έχασες ένα μέρος... Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχουν οι περίταχνοι, το μαυσολείο είναι κάτι νερό. Έλα, κάτσε εδώ. Κάτσε όπου θέλεις. Έλα, που κλείτσα μπροστά. Πόνο στον Βεργάτη, δεν έχω μαζί μου φέρει αυτό που λέω. Γεια σου. Το θέμα είναι ο Φρέντερικ ο δεύτερος, έτσι. Είναι ο μεγάλος διαφωτιστής. Έχω μιλήσει μόλις τώρα για τον εμφύλιο πόλεμο. Τι λέει τώρα για λέξη. Λοιπόν, όχι τώρα. Ναι, λοιπόν, θα πω τώρα για την προσωπικότητα του και θα καταλάβετε γιατί οι Πάπες, ο Πάπας Γρηγόριος και ο Πάπας Ινοκέντιος, σε αυτήν την αναντίον. Λοιπόν, επίσης στον καθεδρικό ναό, αν πάτε, υπάρχουν 4 στάθη. Είναι 4 αποφάγια. 1, 2, 3, 4 εδώ πέρα και ο καθένας έχει και κολόνες γύρω. Είναι κάτι το εντελώς πολύτεχνο, το μαυσολείο δηλαδή. Ναι, ναι. Όπου είναι ο ίδιος ο Φρέντερικ, ο πατέρας του Χένρι, η Κόνσταντς και νομίζω και ο Ρότζερ ο δεύτερος. Ο τελευταίος των Χότεβιλ. Λοιπόν,
Λοιπόν, τώρα θα σα μιλήσω για την προσωπικότητά του. Για να καταλάβετε για ποιο λόγο σα αφήκαν οι πάπε εναντίον. Ωραία. Έχασε δυστυχώ τα πολεμικά, ήταν φίλο πόλεμο, αλλά. Ναι, δεν πειράζει. Στα λέω μετά, στα λέω μετά για τη διάρκεια. Λοιπόν. Στα λατινικά ονομάστηκαν Στούπερ Μούντι. Στούπερ Μούντι στα λατινικά πάει να πει το θαύμα του αρχαίου κόσμου. Το θαύμα του αρχαίου κόσμου. Ή το κάτι το διαφορετικό. Ή το α κάτι το astounding, κάτι το εντελώ. Είναι φιλοσοφημένο άγριο. Στούπερ Μούντι. Είναι το λατινικό. Δεν είναι θαύμα του κόσμου. Το θαύμα του κόσμου. Το αρχαίου ή του αρχαίου κόσμου. Είναι πολύ μορφωμένο. Οι ιερεί, ο κλήρο δηλαδή, τρόμαξαν από την δίψα του και γνώση. Τους τρόμαζε. Τους πείραζε. Αυτό τους φόβησε. Έφυγαν τα συμφέροντά τους. Η δίψα του και γνώση. Λοιπόν, λέγεται. Α, το περίφημο quote, το απόφθεγμα, ας πούμε, που είχε πει ο Φρέντερικ, είναι ότι ο Μωυσής, ο Ιησούς και ο Μωάμετ είναι οι πιο μεγάλοι απατεώνες όλων των εποχών. Φαντάσου τώρα ένας άνθρωπος. Το 13ο αιώνα, αρχές του 1200, να πει αυτό το πράγμα. Ο Ιησούς, ο Μωάμεθ. Ο Ιησούς, ο Μωάμεθ και ο Μωυσής. Μωυσής, Ιησούς και Μωάμεθ. Είναι οι πιο μεγάλοι πατεώνες. Αυτό είναι γνωστό, το λένε πολύ. Εντάξει, τώρα παντοπίζουμε ελεύθερα. Τώρα, τον 20ο. Ναι, όλο έχει επισήμει. Και φαντάζω αυτοκράτορα τώρα. Να σου πω τι έγινε να μάθετε. Όταν πήγανε οι πότες εκεί, τι συνέβαινε. Τον πύργο. Ναι. Το φιωδαρχικό σύστημα. Ποιοι κότες στην Ρώμη. Στην Ιερουσαλήμ. Οι Ναΐες, έτσι. Πολλές τέτοιες. Τι συμβαίνει. Ο διάδοχος, ο πατέρας, είχε ας πούμε τον πύργο. Ναι. Με το φιωδαρχικό σύστημα. Ο διάδοχος τα παίρνει όλα. Ναι, τον πύργο το πρώτος γιος. Τα άλλα 10 παιδιά που είσαι ο κάθε πρίγκιπας, δούκας, λόρδος κτλ. Δεν πέραν τίποτα. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε ή να ακολουθήσουν τον κλήρο, να γίνουν δεσπότες. Αν ήταν άνθρωπο, Τάσο, πάρε μια καρέκλα. Αν ήταν άνθρωποι πιο ζωηροί δηλαδή, που δεν δεχότανε την εγκράτη, γινότανε υπότες, περιπλανόμενοι. Μην ξεχνάς τους Knights Templars τι ήταν, ήταν 9-5 άνθρωποι. Ναι, λοιπόν, οι Knights, οι ιδρυτές του Knights, του Knights Templars. Να τελειώσεις, να μάθεις. Τα παιδιά όμως του κάθε πρίγκιπα και του κάθε αριστοκράτη και του κάθε άρχοντα και του κάθε λόρδα είχαν, μπορεί να μην έπαιρναν τον πύργο του μπαμπά, αλλά είχαν την ίδια μόρφωση. Ήταν πολύ μορφωμένοι. Και τόνο. Μετρούσε. Και τόνο. Μετρούσε. Αυτοί όταν πήγανε στην Ιερουσαλήμ, ψάξανε και είδαν ότι ήταν μάπα του καθού. Και δεν ψάξανε μόνο για τον Χριστό, ψάξανε και για τον Μάλλον. Και βρήκανε, γιατί κάνανε και παρέα με τους Βυζαντινούς, ότι αυτός ήταν πράκτορας του λέω του Σοφού και έκανε μια ολόκληρη θρησκεία για να χτυπήσουν από πίσω τους Πέρσες. Γι' αυτό και έζησε. Δεν υπήρχε ο Λεωνοσοφός τότε. Όχι ο Λεωνοσοφός. Ήταν η εποχή του Ηράκλειου. Έκανε ολόκληρη θρησκεία για να χτυπήσει από πίσω στο υποβάστηκε τους Πέρσες. Το πράγμα είναι τώρα. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να διαλυθεί η Περσική Αυτοκρατορία και να αντέξει το Βυζάντιο και άλλα δύο αιώνες. Το τρίτο και τελευταίο, πήγανε και μετρήσανε ό,τι λέει η Παλαιά Διαθήκη. Και ό,τι λέει η Παλαιά Διαθήκη είναι κάτι το τρομερό. Να σας πω περί Φέντιν Πρά κάτι που λένε ότι ο Μωυσής περιπλανώντος στην έρημο. Άλλο. Η έρημο είναι αυτή που περιπλανόταν για 40 χρόνια για να την περάσει, ήταν από εδώ μέχρι το Σούμιο και ο Κουτσά να πήγαινε σε μισή χρόνο θα πήγαινε να αργότερα να ξαναπήγαινε. Είχε το λόγο του που γύριζε γύρω γύρω το χώρο. Δεν μπορούσε να επίσης, γι' αυτό ο Φρεντερίκο ο οποίος ξαναπήγε εκεί πέρα και έκτισε αφορία. Ναι, τα άμαθε κι αυτός και να μην τα ξέρει. Άσε που αυτό ήταν το κοινό μυστικό όνομα. Γι' αυτό από τότε υπάρχει αυτό που λένε και οι παλιοί κουρίτες,
οι θεοί επέθαναν, ζει το άνθρωπος. Μια φορά ερχόσαστε στον κόσμο, περάσετε ωραία και αφήσετε τα μεταθανάτια σε αυτούς τουλάχιστον που μιλήθη. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα. Ο Φρυντερίκ δεν ήταν μόνο αυτός και ένας από τους λόγους που μετά με τον Γρηγόριο τον Πάπα γινόταν της κακομοίρας. Ήταν διότι είχαν τελειώσει στα προφορίες και όλοι οι πότες αυτοί που πολεμούσαν εκεί κάτω είχαν επανδρώσει τα στρατεύματα της κεντρικής Ευρώπης. Γι' αυτό και πολεμούσαν άγρια εναντίον της παπικής εξουσίας. Αλλιώς, αν ήταν μότρο Φρυντερίκ, θα είχε φάει ο Πάπας με 5 ανθρώπους να τον πιάσει, να τον στραγγαλίσει. Δηλαδή είχε ξυπνήσει πια ο κόσμος. Γιατί τότε ήταν όπως αυτό που ακούσαμε στην τέτοια. Δεν έχεις λεφτά για να βρεις, διάβασε λίγο από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν έχεις λεφτά, σπονάει μύτη για να δεις, διάβασε λίγο από την Παλαιά Διαθήκη. Συνεχίζω. Λοιπόν, Αναστάση, ο Φρέντερικ ο δεύτερος στο θέμα μας είπε ότι ο Μωυσής, ο Ιησούς και ο Μωάμετ είναι η πιο μεγάλη πατεώνας των ανθρωπών. Ο Ιησούς και ο Μωάμετ. Το είπε τότε, το 1200 το είπε. Τρομερό για εκείνη την εποχή. Να πεις. Τρομερό. Μα ήταν οι πάπες, οι πάπες. Δεν το έλεγε αυτός μόνο. Πρέπει να ξέρεις ότι... Το έλεγε, όχι επισήμως. Ότι από εκείνη τη στιγμή και ύστερα σπάει ο Μεσαίωνας, ξεπνάει ο κόσμος και επανέρχεται το ελληνικό. Πώς λέγεται το ελληνικό ελληνικό πνεύμα, τι εννοούμε. Ήταν ο πρωτοπόρος αναγέννησης. Σωστά. Αλλά τι εννοούμε με τη λέξη ελληνικό πνεύμα. Το ελληνικό πνεύμα είναι ο Θεός της λογικής. Αυτό είναι το ελληνικό πνεύμα. Νομίζω ότι κανένα πνεύμα πετάει με τίποτα φτερά. Λοιπόν, συνεχίζω. Το άρεσε τώρα. Με το κουντουμί. Ωραία, ακούς, θα συνεχίσω. Κύριε Πρόεδρε, συνεχίσω. Λοιπόν, το άρεσε. Του έδινε ευχαρίστηση να πλασφημεί. Τότε δεν μπορούσε να πλασφημίσεις, να πεις μάτι. Κάτι να τους παναγιάσει κάτι. Του άρεσε να πλασφημεί. Του άρεσε να κάνει κάτι, να προσβάλλει τα έθιμα. Τα ήθη και τα έθιμα των χριστιανών. Και αυτό σόκαρε τους. Την έφαγε όμως ο Φρεντερίκος εκεί. Εντάξει, με τον φίλο πόλεμο, εντάξει. Όχι, κάτι άλλο έπαθε. Τι. Έδωσε την κόρη του στο. Θα το πούμε τώρα. Το πότε έφαγε το Θεό. Φυσικά ήταν και πλέον υποκριτής, διότι έδωσε την κόρη του στον. Την κόρη του, την Κόνσταν, στη μάντρεψε με τον Βυζαντινό Πατάτσι. Και έγινε ένας κανονικός ορθόδοξος γάμος, αλλά. Το οποίο θα σας τον περιγράψει. Θα τον περιγράψει και να ζει τώρα σε λίγο. Σε λίγα λεπτά. Λοιπόν. Ο σκεπτικισμός του σόκαρε, ήταν σκεπτικιστής, ας πούμε. Αυτός είχε για μοντέλο τους Ρωμαίους Αυτοκράτορες, τους παγανιστές Ρωμαίους Αυτοκράτορες. Παρουσιαζόταν σε νομίσματα, σε πρωτομέσα Ρωμαίους Αυτοκράτορας. Πίστευε ότι η εξουσία του ήταν legitimized, ήταν νόμιμη από τον Θεό και όχι από τον Πάπα της Ρώμης. Ο Θεός του δίνει το δικαίωμα να είναι. Ο Θεός, δηλαδή, ένας αόρος της Θεός, το Θείο. Του είναι το δικαίωμα να είναι ο βασιλιάς των Ρωμαίων, Γερμανών Ρωμαίων και όχι ο Πάπας. Και στην εμφάνιση ήταν σε Ρωμαίους Αυτοκράτορας. Λοιπόν, φορούσαν και μία ρόπα, η οποία η ρόπα είχε πάνω μουσουλμανικές ευχές πάνω. Και αυτό σόκαρε τον κόσμο. Δινόταν με ρούχα μουσουλμάν. Αυτό σόκαρε επίσης. Πέρασε τη ζωή του, να φανταστείτε, είναι Γερμανός ο άνθρωπος. Γερμανία πήγε μια φορά στη ζωή του. Πέρασε όλη τη ζωή του με τους μαφιόζους στο Νάπολι και στο Παλέρμο. Μεγάλωσε, δηλαδή, σαν ένα λεπτόπεδο, δηλαδή, όλο με μαφιόζους. Φαντάσου την αγορά του Παλέρμου, σοκάκια, μαφία, αγκλέφτες αυτά. Καιρό. Με μουσουλμάνους φίλους, με μαφιόζους λαϊκούς τύπου. Δηλαδή, φαντάσου πώς μεγάλωσε. Δηλαδή. Λοιπόν, ήταν πολύ επικής προς τους μουσουλμάνους της Ιταλίας, δηλαδή υπήρχε και μειονότητα Ιταλών. Μουσουλμάνων. Πολλούς τους πήρε ως μισθοφόρους, άλλους τους πήρε ως σηματοφύλακες, άλλους τους έδωσε και πόλεις να μείνουν, με άσυλο. Ενώ ο Πάπας τους καθαρίσουν. Ο Πάπας μπορούσε να βάλει το λαό να τους καθαρίσουν τους Άραβες. Αυτός ήταν και άσυλο. Λοιπόν, ήταν και επικούριος επίσης. Σκεφτικιστής και επικούριος. Το θέλω να σας πω για να συνεχίζω. Λοιπόν, ο Φρέντερικ έκανε κάτι πολύ σημαντικό. Είναι μια μεγάλη επινόηση. Καταδίωξε τους σαρλατάνους γιατρούς. Διανόμου διαχώρησε
τους γιατρούς με τους φαρμακοποιούς, με τους κομπογιάντες φαρμακοποιούς, δηλαδή ο γιατρός, ας πούμε. Μπορούσε να πάει σε ένα χωρικό και να του πει: είσαι άρρωστος, θα σου πουλήσω φάρμακα δικά μου, δικής μου κατασκευής. Και ας ήταν άχρηστα, ποιος το ξέρει τότε, αμόρφωτος ο κόσμος, εκατασσόντας ο κόσμος. Του δίνα χρήματα ή αγελάδες ή ζώα, κάτι με αντάλλαγμα. Αυτός διανόμου το έβαλε ξεχωριστό επάγγελμα. Έβαλε fix τιμές, κότα, fix τιμές για τα προϊόντα, τα προϊόντα, το τάδε φάρμακο, τάδε τιμή, τάδε τιμή, τάδε τιμή. Είναι fix τιμές, είναι fix τιμές. Και απογοητεύονταν ένας γιατρός να πουλήσει φάρμακα. Θα το κάνω φαρμακοποιός. Αυτή είναι μια επινόηση που έγινε τότε, το 1900 ή ισχύει μέχρι τώρα. Δηλαδή μέχρι τότε ο καθένας έλεγε ό,τι ήθελε. Πήγαινε στο χωριό, σε ένα χωριό που ήταν 100 βλάχοι. Λοιπόν, δεν τελείωσε. Λοιπόν, θα σας πω και το έγραψε για ένα βιβλίο σχετικά με το falconeering. Με τα falcons, με τα πουγιά. Τα πουγιά που είχαν οι ευγενείς, που πηγαίναν και ερχόντουσαν ξανά, που ήταν εκπαιδευμένα ζώα, έγραψε ένα ζώο γεράκια, σε... γεράκια. Με τα γεράκια. Τα γεράκια που είχαν ευγενείς. Έγραψε ένα βιβλίο μελετώντας τα πουγιά. Ναι, μελετώντας τα πουγιά. Και απόδειξε ότι είχε λάθος ο Αριστοτέλης. Δηλαδή ο Αριστοτέλης είχε γράψει ολόκληρη μελέτη για τα, για τα ζώα, για τα πουγιά γενικά και διαφωνεί μαζί του στη θέση, στη μελέτη που είχε κάνει σχετικά με την κίνηση των πουγιών. Είχε δημιουργήσει επίσης τον πρώτο ζωολογικό κήπο της Ευρώπης. Ζωολογικούς κήπες είχαν οι Πέρσες παλιά, το 1906, και αυτός είχε φέρει στην Ευρώπη, ήταν ο πρώτος που έφερε μέχρι, από, μέχρι τσίτες, λεοπάρδαλες, τα κιοντάρια του Καραχάγιου, εξαντικά πουγιά, και πώς θέλουν, καμιλοπάρδαλες και τα λοιπά, μέχρι και ελέφαντα. Ένας από τους επιστήμονες της αυλής του ήταν ο Φιπονάτσι, ένας γνωστός. Φιπονάτσι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Επίσης, προσπαθούσε να ανακαλύψει ποια ήταν η πρωτογενής γλώσσα. Θυμάστε στο νερό το ένα περιστατικό που βάλανε δύο μωρά να μην μιλούμε κανέναν για να πούμε μια πρώτη γλώσσα, να μιλήσουν από την πρώτη γλώσσα, το ίδιο. Πήραν μωρά, έκαναν πειράματα. Τι γλώσσα θα πούνε για να ανακαλύψουν την πρωτογενή γλώσσα. Τι γλώσσα μιλούσαν εδώ, ο Δάν και η Εύα. Επίσης, πήραν έναν άλλο πειράμα. Και τι συμπέρασμα έλεγαν. Έναν άλλον πήραμε πέρα. Πήρε κάποιους εχμαλώτους που έκλεισε σε ένα κλουβί. Περίμενε να πεθάνει. Έστειλαν άνθρωπους να τους περιμένουν να δουν ότι θα πεθάνουν αυτοί. Μέσα στο κλουβί για να δουν αν θα βγει η ψυχή. Αν υπάρχει ψυχή, είναι αρρωτή ψυχή. Ήθελα να μελετήσουν την ψυχή. Επίσης έφερε και αστρονόμου, είχε και με αστρονομίες και αυτά. Πάλι που έφυγε τους πάπες αυτό. Λοιπόν, ίδρυσε το Πανεπιστήμιο της Νάπολης. Ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο της Δυτικής Ευρώπης. Μέχρι σήμερα ονομάζεται Universita Φρεντερίκο του Δεύτερου. Λοιπόν, διότι μελετούσε το Κοράνι και είχε μεγάλο ενδιαφέρον για το Ισλάμ, το ονομάσανε The Hammer of Christianity, δηλαδή ήταν ο σφυραλλητής της Χριστιανοσύνης. Ή ένας αποστάτης, όπως του Λιανών που τον παραβάτηναν παλιότερα, που ήταν ο αποστάτης του Χριστιανισμού. Λοιπόν, πώς το είναι. Επίσης, είπαμε ότι ήταν ο νόμιμος διάδοχος των Ρωμαίων και όχι από τον Πάπα. Ήταν από τον Θεό διορισμένος και όχι από τον Πάπα, πίστευε αυτός. Λοιπόν, επίσης είχε χτίσει πάρα πολλά κάστρα που υπάρχουν μέχρι σήμερα στην Ιταλία κυρίως. Το πιο σημαντικό από αυτά είναι το Castel del Monte. Το Castel del Monte είναι ένα οκτάγωνο κτίριο, το οποίο υπάρχει και στο ευρώ σήμερα. Αν πάρετε το ένα ιταλικό ευρώ, εμείς έχουμε το Βενιζέλο, αυτοί έχουν το Castel del Monte. Είναι, ας πούμε, ένα κάστρο με 8 πύργους, έτσι στρογγυλούς, γύρω. Δηλαδή 8, είναι το οκτάγωνο. Για αυτή τα έτσι με πύργους, έτσι είναι. Για να το κάνουμε φασάις. Δηλαδή για να το κάνουμε έτσι στα πολύ γρήγορα, έτσι, κάπως έτσι, ένα οκτάγωνο κτίριο. Αυτό είναι το Castel del Monte και αυτό αντιπροσώπευε τη Νέα Ιερουσαλήμ. Πίστευε στη Νέα Ιερουσαλήμ ο Φρεντερίκος, ως μια ουτοπία, ας πούμε, όχι την Ιερουσαλήμ. Ναι, ως μια Νέα Ιερουσαλήμ, αυτό. Το οχτάγωνο κτίριο το περιγράφει, το κτίριο το κάστρο το περιγράφει ο Ουμπέρτο Έκο στη UNESCO. Σε ποιο βιβλίο του Μπέρτο Έκο είναι? Το όνομα του Ρόδου. Το όνομα του Ρόδου. Το κάστρο του Ερμόντε. Ναι, αυτό. Δεν το έχω διαβάσει, αλλά θα να αυτό, αυτά περίπου.